Θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για υποδομές τολμηρά. Εκτός κι αν μας πείσει ο κύριος Γκόβας ότι δεν είναι τολμηρό στη Δύση του 21 να μιλάμε για υδροπλάνα. Να δούμε ο κύριος Αναστάσιος Γκόβας να σας πω δύο πράγματα για να μπείτε λίγο στο κλίμα. Έχει μια 30ετή εμπειρία στο χώρο της αεροπορικής βιομηχανίας και έχει διατελέσει συνιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος δύο ελληνικών αεροπορικών εταιριών, ενώ εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως υπόλογος διευθυντής και διευθυντής ποιοτικού ελέγχου σε ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες. Από το 2003 δραστηριοποιείται στους εξειδικευμένους τομείς αδειοδότησης και λειτουργίας υδατοδρομείων και υδροπλάνων. Το 2004 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής στην πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία υδροπλάνων, εγκεκριμένη από την ΗΠΑ, την Pegasus Aviation. Επίσης, έχει αναλάβει αντιπρόεδρος στην ελληνοκαναδική εταιρεία RC Lines, όπου τίθεται επικεφαλής ομάδας εργασίας που κατασκεύασε, αδειοδότησε και λειτουργήσε τα 12 πρώτα υδατοδρόμια στην Ελλάδα. Το 2010, ο κύριος Αναστάσιος Γκόβας προσεκλήθηκε μετήχε ως εμπειρογνώμων στην Επιτροπή Εμπορικής Ναυτιλίας και Τουρισμού από το Υπουργείο Μεταφορών Εμπορικής Ναυτιλίας και Τουρισμού για την εκπόνηση του νόμου για τα υδατοδρόμια. Από το 2019 είναι επίσης διδάσκων στο πρόγραμμα Εξαποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις Ναυτιλιακές Σπουδές του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά στο Σεμινάριο Μεγάλης Διάρκειας του Προγράμματος. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσει για αυτό το τολμηρό, τα υδατοδρόμια και τα υδροπλάνα. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε στην διαδικτυακή σκηνή του Rootlab τον κύριο Αναστάσιο Γκόβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγική σας αναφορά στο πρόσωπό μου. Να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές του συνεδρίου για την τιμητική πρόσκληση και να καλημερίσω όλους τους συμμετέχοντες, θεσμικούς φορείς, επαγγελματίες και ιδιώτες που παρακολουθούν το συνέδριό σας. Διάβαζα την πολύ εύστοχη αναφορά που υπήρχε στο ενημερωτικό κείμενο του συνεδρίου, όπως το έλαβα, ότι οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό διευκολυντή της ανάπτυξης, είναι πολύ σωστό αυτό, και ότι η ενίσχυση των υποδομών των μεταφορών είναι απολύτως απαραίτητη. Πολύ περισσότερο θα σας έλεγα για το project που προσπαθούμε εδώ και αρκετά χρόνια να υλοποιήσουμε στη χώρα μας, που είναι η ένταξη των υδροπλάνων στο συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας. Για να ξεκινήσουν τα υδροπλάνα να πετάνε, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένα δίκτυο υδατοδρομείων, ώστε τα υδροπλάνα να μπορούν να ενώνουν τους προορισμούς αυτούς μεταξύ τους και να διευκολύνουν την μετακίνηση τόσο των τουριστών όσο και των κατοίκων των περιοχών αυτών. Τα υδροπλάνα λοιπόν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τα ιδανικά μεταφορικά μέσα για μια νησιωτική χώρα με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας, καθώς σε αυτές τις περιοχές σαν τη χώρα μας αναδεικνύουν το μέγιστο της πολυχρηστικότητάς τους, αφού δύναται να εκτελούν διάφορα είδη πτήσεων όπως τακτικές επιβατικές πτήσεις, πτήσεις charter, πτήσεις μεταφοράς φορτίου, οι λεγόμενες cargo, για μεταφορά φαρμάκων, τροφίμων και τύπου, νοσοκομιακές πτήσεις, που προφανώς είναι από τις πιο σημαντικές πτήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν, πτήσεις έρευνας και διάσωσης, ακόμα και πυρόσβεσης. Ειδικά δε τα αμφίβια υδροπλάνα, χάρη στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους, έχουν τη δυνατότητα να προσγειώνονται και να απογειώνονται και από χερσαία αεροδρόμια. Η ύπαρξη δηλαδή πλωτήρων με τροχούς στα αμφίβια υδροπλάνα τους δίνει την επιπλέον υπεραξία σαν μεταφορικό μέσο, καθώς αυξάνει τις επιλογές των προορισμών τους, συνδυάζοντας το δίκτυο των υφιστάμενων αεροδρομίων, των χερσαίων αεροδρομίων, με το δίκτυο των υδατοδρομείων που είναι στη διαδικασία δημιουργίας. Τα υδροπλάνα λοιπόν, από την ίδια τους τη φύση και το σχεδιασμό τους, αποτελούν ιδεωδώς ευέλικτα μέσα μεταφοράς, ιδιαίτερως απαραίτητα για χώρες όπως η Ελλάδα, που έχει πολλά και διάσπαρτα μικρά νησιά και αντίστοιχα μικρές τοπικές κοινωνίες που μολονότι αντιμετωπίζουν ζωτικά καθημερινά προβλήματα, είναι αναγκαίο για κοινωνικούς και προφανείς εθνικούς λόγους να υποστηριχθούν με κάθε τρόπο ώστε να μείνουν ζωντανές αυτές οι κοινωνίες, παραγωγικές και βέβαια συνδεδεμένες με τον κυρίω κορμό της χώρας. Το γεγονός λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή, από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές παγκοσμίως, με πολλά νησιωτικά συμπλέγματα, με παράκτιες και παραλίμνιες περιοχές, δημιουργεί την πεποίθηση ότι δεν είναι απλώς εφικτή, αλλά επιβεβλημένη
η ένταξη των υδροπλάνων στο συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας. Ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι απλώς επιθυμητό σε τοπικό επίπεδο ή πολιτικά οραματικό, αλλά είναι και εμπορικά βιώσιμο, στο βαθμό μάλιστα που θα σχεδιαστεί με όρους αλληλοτροφοδοτούμενων συνδέσεων με τη συνεργασία όλων των μεταφορικών μέσων που δραστηριοποιούνται στην ισιωτική Ελλάδα. Είναι σαφές ότι τα ωφέλη από τη λειτουργία των υδροπλάνων θα είναι πολλαπλά, καθώς με τις πτήσεις τους θα προσφέρουν μια συμπληρωματική μεταφορική δυνατότητα τόσο στους κατοίκους όσο και στους τουρίστες των περιοχών που θα λειτουργήσουν. Όπως είπα όμως και στο ξεκίνημα της ομιλίας μου, απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσουν τα υδροπλάνα είναι η ύπαρξη αδειοδοτημένων υδατοδρομίων, άρα λοιπόν υποδομών, σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία της χώρας, ώστε με τις κατάλληλες υποδομές τους να παρέχουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή υποστήριξη σε ένα πρωτοποριακό μεταφορικό μέσο. Με τη δημιουργία λοιπόν ενός εκτενούς δικτύου υδατοδρομίων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, θα αναπτυχθεί ένας συμπληρωματικός τρόπος μεταφοράς με υδροπλάνα. Ως εκ τούτου, είναι εθνική συγκοινωνιακή αναγκαιότητα να αδειοδοτηθούν υδατοδρόμια τόσο σε νησιωτικές, αλλά και σε παράκτιες και σε παραλίμνιες περιοχές, καθώς τα υδροπλάνα μπορούν άριστα να λειτουργήσουν και σε λίμνες πέρα από θάλασσα, οι οποίες λοιπόν περιοχές για λόγους επιλεγμένους, οικονομικούς, τουριστικούς και κοινωνικούς θα ωφεληθούν τα μέγιστα από τη λειτουργία των υδροπλάνων. Να έρθω λίγο σε πιο θεματικές αναφορές για το πώς τα υδροπλάνα μπορούν να ωφελήσουν αρχικά τον προφανή τομέα του τουρισμού. Διεθνείς μελέτες και πολυετή στατιστικά στοιχεία παγκοσμίως αποδεικνύουν ότι η δραστηριοποίηση των υδροπλάνων σε χώρες όπως ο Καναδάς, οι Μαλδίβες, η Αμερική έχει βοηθήσει σημαντικότατα την ανάπτυξη του τουρισμού τους. Με τα υδροπλάνα, ο τρόπος άφιξης των τουριστών στον προορισμό τους γίνεται πιο φιλικός και σίγουρα ξεχωριστός. Η ελληνική τουριστική αγορά θα διευρυνθεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω, καθώς οι τουρίστες θα μπορούν με ένα καινοτόμο τρόπο να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα προς τα μέρη των διακοπών τους, αλλά και να αυξάνουν τις επιλογές τους σε επισκεψιμότητα προορισμών. Η δική μνήμα θα πρέπει να γίνει για τις συνέργειες που θα έχουν τα υδροπλάνα με την κρουαζιέρα. Τα υδροπλάνα θα μπορούν να εξυπηρετούν με περιηγητικές πτήσεις τους επιβάτες των κρουαζιεροπλοίων, παρέχοντάς τους ένα μοναδικό τρόπο να δουν και να κρατήσουν στη μνήμη τους τα αξιοθέατα των διακοπών τους. Επίσης, με τα υδροπλάνα, κατά το χρονικό διάστημα παραμονής ενός κρουαζιεροπλοίου σε ένα κεντρικό λιμάνι, όπως είναι το Κατάκολο ή η Κέρκυρα ή ακόμα και η Πάτρα προφανώς, θα παρέχεται η δυνατότητα στους τουρίστες με αυτές τις περιηγητικές πτήσεις να επισκέπτονται περισσότερες περιοχές, κοντινούς προορισμούς τουριστικούς, όπως είναι η αρχαία Ολυμπία, αλλά και άλλα σημεία, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ελκυστικότητα του ταξιδιού που επέλεξαν. Εν κατακλείδη, ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και χρειάζεται προσθήκες χρηστικών εργαλείων σαν τα υδροπλάνα, που θα συνεισφέρουν με την παρουσία τους και με τον διακριτό ρόλο στην επίτευξη μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ερχόμενος στα κοινωνικά ωφέλη που θα υπάρξουν από τη λειτουργία των υδροπλάνων, θα ανέφερα ότι είναι σαφές ότι η δραστηριοποίηση των υδροπλάνων θα προσθέσει μια πρωτοποριακή μεταφορική δυνατότητα, διασφαλίζοντας τις μετακινήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα υδροπλάνα θα λειτουργούν όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες για να καλύπτουν τις ανάγκες μετακίνησης των τουριστών, αλλά σε ετήσια βάση, αυτός είναι ο στόχος, ώστε τους χειμερινούς μήνες, που γνωρίζουμε ότι εκεί μεγιστοποιείται το πρόβλημα μετακίνησης των κατοίκων, ειδικά των μικρών νησιών και μάλιστα περισσότερο των νησιών που δεν έχουν χερσαίο αεροδρόμιο, να μπορούν με ευελιξία, ασφάλεια και ταχύτητα να μετακινούνται στα μεγάλα περιφερειακά και αστικά κέντρα, ώστε να καλύπτουν τις διάφορες ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Σε κάποιες λοιπόν περιπτώσεις, κυρίως σε αυτά τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά,
που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο, τα υδροπλάνα τα αποτελούν τη βασική κοινωνιακή διέξοδό τους. Ιδιαίτερη αξία για το κοινωνικό σύνολο, μια και μιλάμε για τα κοινωνικά ωφέλη, θα έχει η επιχειρησιακή ικανότητα των υδροπλάνων για την εκτέλεση νοσοκομιακών πτήσεων, καθώς θα δίνεται μια αξιόπιστη συγκοινωνιακή επιλογή σε περίπτωση που παραστεί ζήτημα υγείας που απαιτεί μετακίνηση, μεταφορά από μικρό νησί σε μεγάλο αστικό κέντρο όπου υπάρχει νοσοκομείο και άλλες υπηρεσίες. Επίσης, η χρήση του υδροπλάνου ως μέσο πυρόσβεσης θα ενισχύσει την πολιτική προστασία της χώρας ως επιλογή αρχικής προσβολής των πυρκαγιών, δεδομένου ότι το μέσο δύναται να εκτελεί αεροπυρόσβεση μικρής κλίμακας χρησιμοποιώντας ειδικούς πλωτήρες που έχουν την ικανότητα λήψης και άφεσης νερού. Τέλος, μία ακόμη συμβολή του υδροπλάνου θα είναι να βοηθήσει τον κρατικό μηχανισμό στις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης, σε περίπτωση που παραστεί τέτοια ανάγκη, καθώς τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του και οι επιχειρησιακές του δυνατότητες το καθιστούν ένα σημαντικό εργαλείο για τέτοιου είδους πτήσεις που είναι οι πτήσεις έρευνας και διάσωσης. Ερχόμενος στα αναπτυξιακά ωφέλη από τη λειτουργία των υδροπλάνων, θα μπορούσα να επισημάνω ότι θα αναπτυχθούν παράλληλα με τη λειτουργία των υδροπλάνων και υδατοδρομείων άλλες οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι οι υπηρεσίες συντήρησης των υδροπλάνων, οι υπηρεσίες ανεφοδιασμού με καύσιμα των υδροπλάνων, σχολές πιλότων υδροπλάνων και μηχανικών, που είναι εξαιρετικά σημαντικό, και επίσης υπηρεσίες από εμπορική εκμετάλλευση στους χώρους των υδατοδρομείων, όπως είναι καφετέρειες, εστιατόρια κλπ. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από αυτή την καινούργια βιομηχανία υδατοδρομείων και υδροπλάνων προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τις 3.000, και το σημαντικότερο από όλα είναι, νομίζω, ότι θα καλυφθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από μόνιμους κατοίκους των νησιών στα οποία θα δραστηριοποιηθούν τα υδατοδρόμια και τα υδροπλάνα. Όσον αφορά την σχέση των υδροπλάνων με το περιβάλλον, γιατί και αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος, θα ήθελα να αναφέρω ότι από στοιχεία έγκριτων διεθνών μελετών για τις επιπτώσεις των υδροπλάνων στο περιβάλλον, που έχουν διενεργηθεί σε χώρες όπου τα υδροπλάνα λειτουργούν εδώ και πολλές δεκαετίες και μάλιστα με σημαντικό αριθμό πτήσεών τους σε αυστηρά προστατευμένες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως είναι οι λίμνες και τα εθνικά πάρκα στον Καναδά, στην Αμερική, έχει αποδειχθεί πέρα πάσης αμφιβολίας ότι τα υδροπλάνα είναι από τα πλέον φιλικά μεταφορικά μέσα για το φυσικό περιβάλλον, καθώς τα μετρήσιμα ποσοστά περιβαλλοντικών οχλήσεών τους είναι από τα πλέον χαμηλά στη βιομηχανία των συγκοινωνιών. Εν κατακλείδη, θα έλεγα ότι η αξιόπιστη και ανελιπής προσβασιμότητα που θα εξασφαλίζεται με τις πτήσεις των υδροπλάνων θα αναζωογονήσει τις τοπικές οικονομίες, κυρίως των μικρών νησιών, αναβαθμίζοντας τον τουρισμό τους, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει συνολικά την κοινωνική τους συνοχή. Οι μόνιμοι κάτοικοι θα νιώθουν πλέον πως είναι ακέραιο κομμάτι του εθνικού κορμού, αφού θα μπορούν, χρησιμοποιώντας και τα υδροπλάνα, πέρα από τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα, να μετακινούνται επαρκώς και με ασφάλεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους προς τα μεγάλα αστικά και περιφερειακά κέντρα όπου λειτουργούν νοσοκομεία, κρατικές υπηρεσίες και εμπορικές αγορές. Τα υδροπλάνα λοιπόν μπορούν να γίνουν ο συνδετικός κρίκος που λείπει αυτή τη στιγμή από το συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας, ώστε να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της ποιοτικής συνδεσιμότητας μεταξύ νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας. Μία συνδεσιμότητα που αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο για λόγους αναπτυξιακούς, τουριστικούς και ευρύτερα κοινωνικούς. Θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου με ένα μικρό βίντεο, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υδροπλάνου, ένα ολιγόλεπτο, ίσα να σας βάλω λίγο στο πνεύμα του πώς θα είναι μια μετακίνηση με πτήση υδροπλάνου και για μια σύνδεση μεταξύ νησιωτικών περιοχών, αλλά όπως είπα και παράκτιων και παραλίμνιων περιοχών.